πολίτευμα. Γεια σου Καβαθίδα. Γεια, γιορτάζουμε. Τι είπε. Μίμι λέλε. Γεια σου φραπεδομά! Δεν είναι φυτό, είναι δέντρο που πρέπει να είναι έξω, γι' αυτό είναι έτσι. Α, έχει μπει, α, εδώ στο πλάι είναι. Ορίστε τι πήγα και αγόρασα από το σούπερ μάρκετ. Όχι, όχι, δεν πρέπει. Τι έχει το μενού σήμερα, ντολμαδάκια. Παπαράκια. Λοιπόν, πρώτη κίνηση. Πάμε λίγο νοχελικά και δυναμικά ταυτόχρονα. Ρίζει Καρολίνα. Πάνω το πλήνω. Όχι όλο, 250 γραμμάρια. Τι θέλω, αυτό. Ποια είναι τώρα από όλα αυτά. Γεια σου Δημήτρη. Τολμαδάκια. Θα πάρω και το και τη λάμπα. Ναι, ναι. Αφιερωμένο στο βούλι το σημερινό. Λοιπόν, θα βάλουμε το μισό. Πάμε να το πλύνω μία. Κρατήστε παρέα μεταξύ σας. Γεια. Αυτό θα φέρει καλά. Ναι, γιατί αν πάμε πιο πίσω μπαίνουμε μέσα στον τοίχο, δεν γίνεται διαφορετικά. Καλά, είμαι σίγουρη ότι στέλνετε μηνύματα μεταξύ σας και ότι πώς θα μου φτάσει τα νεύρα. Δεν ξέρω γιατί. Παιδιά, αυτή είναι. Ωραία! Τε! Και πάμε να κάνουμε τη γέμιση. Ντολμαδάκια ή σαρμαδάκια. Ντολμαδάκια για λατζί. Σαρμαδάκια είναι με κοιμά. Θέλουμε ένα μπολ. Πού θα βάλουμε τη γέμιση. Χάιζεπερ 35 εδώ στην πρέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο σαμπάκι της ημέρας. Welcome, welcome. Λοιπόν, κλείναμε το ρύζι, το βάλαμε μέσα και πάμε να ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε τη γέμιση. Λες να δοκιμάσεις αν μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα decorate. Ναι. Θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, ξέρω. Μπαμ. Γεια σου, One Frame. Αν ήξερα ότι είμαι ο πρώτος, θα έλεγα να είμαι κατσικοπόδαρος. Οχ. Τι μου τα πες τώρα αυτό. Μια χαρά δεν ξεκινήσαμε.
welcome. Ποιος! Στέλνταμ για δύο. Κι όμως, δεν είσαι κατσικοπόδαρος. Ξεκινάμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, One Frame. Εμπρός, καλά μου τολμαδάκια. Εμπρός, μικρά μου κούλη. Ορίστε. Τι έχουμε σήμερα, ντολμαδάκια. Ουε ουε ουε. Λοιπόν, πάμε να τρίψουμε το χρώμιο. Τρίφτης χοντρός. Μπαπ, μπαπ. Ο Μητσοτάκης ήταν top G και τα παρήγγειλε. Φαντάζω. Αλλιώ και καλησπέρα. Ω, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Πυρηνική βόμβα. Πιο καθαρά κρεμμύδια δεν είχε. Άντε πάλι. Ρε εσύ, Κέβιν. Τι είναι, ρε. Μην περνάς από εδώ που κάνω decorate γάμο το σπίτι. Αμολή μάν. Χάιζενμπεργκ, ναι. Ο Chris είναι το πικ. Βασικά όχι, μαλακίες λέω. Απ' τον Chris ανεβαίνει η φάση και πικάρει μετά τον Chris. Και μετά ξαναπικάρει στην επικαιρότητα. Είμαστε ανταγωνιστές πλέον. Δηλαδή, βλέπεις Chris και εσύ. Τα φέραμε πρώτοι πουτάνες. Πάντα τα αποφάγια μας τα τρώτε. Μέχρι τον επόμενο που θα βρω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, απλά το λέω, όχι. Ανταγωνιστές. Σε ποιο το λες? Δεν είναι, στο σύν. Άρα δεν είναι ο Chris. Άρα... Ποιος? Μαγειρεύεις. Το μαλάκα και του γαμισιού, ρε. Νηστή συνεχίζεται σε δρομή δώρο που έλαβε από έναν ανώνυμο χρήστη. Το πράγμα σαν δεν μου λες, εδώ σε κανένα χείμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και γεια σου, γεια σου, και παίρνεις και συμμετοχούλα για τον giveaway που τρέχει για μια δωροκάρτα σκρούλς αξίας 100 fucking euro. Γεια σου, Θεία. Κανένα χιν. Λοιπόν, τώρα που είπες χιν, αύριο 7 η ώρα είμαι, στριμάρω με τον Καριδά και τρώμε μπεργκεράρες. Δεν σε χάλασε καθόλου. Να δεις εκεί χιν. Και άντε γαμίσου, δεν τρίβεται. Δες τώρα ότι πρέπει να την βάλω κι άλλο από κάτω, από πίσω. Oh. Τι φτιάχνουμε εδώ, αγοράζουμε. Ναι, να μάθω κι άλλος, ότι πας με το σημείο που λένε ράδες και κύριοι. Ποιος ρε, στείτε το μετά. Επίσης έκανα τα ιδέα του μίλου του, σου κάνει κάποια δεκά σου. Τι λες βρε, πεπέγγουλ. Ω, τρέχουν τα ζουμιά. Abort, alert. Houston, we got problem. Δεν ζουμάκι που έβαλε. Όπως το μουνάκι σαν το γαμά. Τι είπα? Και κάτω. Όπω τα έχω λύσει όλα τώρα. Μισό, μισό, να οργανωθούμε. Λοιπόν, πρώτη κουβέντα, καθαρίζουμε τη μαλακία. Ρούφα! Βάζει βίντεο από εκείνους ο τύπος, πάντα βρέσει τις ρόπιτες σε προσφορές. Σαν το Phoenix δεν έχω ιδέα τι μου λες. Στείλ το μου το δω. Καλά ρε, με φαύρο θα τελειώσει να ξέρετε. Zero waste. Είναι η φάση μας. Μετά από το κομμωτήριο νομίζω. Ωραία, τώρα πρέπει να καθαρίσουμε. Give me a second. Μήπως εννοεί τον Μπαμπίνο. Α, τον Μπαμπίνο λέει. Καλά, Μπαμπίνο δείχνουμε 10 χρόνια τώρα. Γεια σου, Μίλη. Ελπίζω θα πήγαινε να κάτω τον πειράδι το φυγεστικό. Να, εσύ, μπορείτε να κάνετε. Αλλά κακέ για τα μάτια μου. Πόσο δυνατό χρειάζεται. Μπορείτε να παίξετε πάνω, δεν χρειάζεται να σε δω.
αν θέλει. Όπως συγκινείται, παιδιά, πολύ συγκινείται πρώτα να μαγειρεύεις, να ξέρεις. Ωρε φίλε, εντάξει, έχει κάνει και κόμμα τώρα, έχει καταλαβαίνει το θέλετε. Μα λέγα πόσο σου μη έβγαλε το γαμοκρέμιο. Πώς άλλαξες έτσι ρε, μη μιλέ. Τα βλέπω και τα δύο από εδώ. Γεια σου Μάκη. Λοιπόν, βάλαμε το κρεμμύδι. Επόμενη κουβέντα. Επόμενη γραμμή. Άστε τι λέει, πρέπει. Λοιπόν, θα βάλουμε και μια ντομάτα τριμμένη. Η ντομάτα, μη σας φανεί περίεργη, μπαίνει για να δώσει υγρασία και γεύση. Ντολμαδάκια ητής, yes, yes, yes. Και θα κάνουμε και σωσάκι καμπλωμένο. Σωσάκι πολύ special. Γεια σου, Lion. Τι μαγειρεύουμε, μόλις το είπαμε. Παλιού υγρασίες. Βλέπω το θηροτηλέφωνό σας. Απίστευτο. Έχω σοκαριστεί. Πώς θα λέγω κάτι. Ωραία. Μέσα. Σαν το Φίνιξ, ναι, αλλά εγώ επειδή έχω λίγο το στομάχι μου, σήμερα θα κάνω μια ελαφριά σος γιαουρτιού με λεμόνι. Και μυρωδικά και τέτοια. Γεια σου Ειρήνη, καλησπέρα. Όχι, το μάνα μυρίζει τέλεια. Το μυστικό είναι εκ νόρ λαχανικών. Εγώ βάζω ναι, σκόνη από λαχανικά. Τυχαίο που το στομάχι σου έπιασε μετά από 3 πιάτα μακαρόνια μπρόκολο λουκάνικο. Πρέπει να φταίει τον μπρόκολο. Εμένα δεν με πειράξει καθόλου, μια χαρά φαΐ ήταν. Άρα τι με πειράξει. Μήπως επειδή τρώω κάθε μέρα κοιμά. Μήπως γιατί τρώω σωζό και... Όπα ρε. Ενώ τρώω πάρα πολύ γρήγορα. Όπα ρε. Ναι, κατάλαβα. Του σουν. Τρώω πάρα πολύ γρήγορα και το στομάχι σου... Ίσιοσε την κάμερα να μην το βλέπουμε άκρη πριν τριγ. Ωραία. Πάει και αυτό. Αυτό το κρατάω, το ξαναχρειαστώ. Χυμό λεμόνι μέσα. Πού τα βρήκες τα φύλλα. Είναι έτοιμα, σε βάζω από το μανάβι μου. Τα είχα κάνει και με δικά μου, εννοώ να κάψω τα βράσω μόνος μου, τα λέπα. Και αν δεν είναι και, πώς το λένε, μαλακά τα φύλλα είναι κέκο. Ό,τι φίλο έτοιμο έχω πάρει είναι θεόσφυρο. Α, μην μου λες τέτοια τώρα. Εγώ τα πήρα για καλύτερα. Όταν ξαναέρθω από το μαγαζί θέλει λίγο το κόμμα. Νομίζω είναι perfect τώρα, έτσι. Όχι, αλλά τελειώνει. Βασικά στο ποτό, στο μαπίνι. Να τα σηματίσω! Όχι ρε! Ό,τι γράψει. Τι να κάνω τώρα με την τηλεόραση. Λοιπόν, μέσα και ο χυμός. Ερώτηση, μήπως αγωνίσω την τηλεόραση να την βάλω πάνω από τα άλλα τα έπτα. Προχωράμε. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Εντάξει, όχι όλα αυτά. Τα φλακάκια. Και άμα δω ότι κάθεται μια χαρά να την βάλω τελείως στην άκρη, να τελειώσουμε τον τύπο και μετά απλά να κουμπίσουμε από πάνω. Κατάλαβες τύπο. Αυτά εδώ. Δεν κατάλαβες τύπο. Λοιπόν, δε. Αυτό. Εδώ πως φαίνεται.
Δηλαδή, θα φτιάξω πρώτα τα πλακάκια και μετά θα απλά θα κοιμάω στη θέση της. Πώς πάνε τα στερητικά από το ΒΕΙ. Δεν έχω κόψει ακόμα. Αυτό είναι. Είπαμε, θα ξεκινήσω γυμναστήριο και μετά θα κόψει το ΒΕΙ. Δεν τα πάθω όλα. Έχω να βγάλω και την εβδομάδα βίγκαν. Γεια σου, Τέο. Σήμερα θα φτιάξω καρμπονάρα με αυγό. Καλή επιτυχία. Όλα καλά να πάνε. Αχ, πού είναι τώρα αυτό. Γεια σου τον Βαράω. Βάρλε. Εδώ θέλει. Αλλά όχι, πιο μέσα χάνω. Για να μην χάνετε εδώ, θα θέλει εδώ. Αλλά εδώ νομίζω είναι πιο εξετάλλο. Μέσα. Γιατί. Μίλησα με Chris, Messenger για τις επισκέψεις. Το βράδυ που έχει την τουαλέτα που έκανε διαβίωση. Πρέπει εδώ, πρέπει το πίσω. Ναι, πρέπει να είναι τα αρχικά στάδια. Εδώ είναι το πιο τέτοιο. Αν δεν κάνει τώρα κάτι, δυστυχώς θα του βγει πρόβλημα. Εδώ. Ρίτα δουλεύει σε κρύα κουζίνα. Λάθος κανάλι. Στο αρπίζ δουλεύει σε κουζίνα. Ναι, έχω μπρασερί. Μπρασερί. Ο ζουδουρί. Σουβλακερί. Καφεδερί. Καφεδερί. Τέο, εγώ τα είπα μια φορά, δεν τα ξαναλέω. Ούτε η οικογένειά του είμαστε, ούτε κολλητοί του είμαστε. Τι είναι, ποιο πράγμα. Λέω, για τον Chris, μια φορά θα τα πούμε. Α. Από εκεί και πέρα στο χέρι του. Τι κάνω όμως. Α, προφανώ. Τι πρέπει να το κάνω, να πω στο χέρι του. Να πω στο εδώ. Μέσα. Ένα τσίκ πάνω, μήπως.
Και εγώ δεν χρειάζεται να δεν χρειάζεται να με εξηγήσει κανέναν. Στα παπαρία μας. Εντάξει. Τι λένε οι άλλοι. Λοιπόν, Μαϊντανό. Όχι. Πάμε. Πάμε στο μυαλό μου. Εδώ είναι το πιο πίσω. Απλά πρέπει να τον βλέπει στο πιο τεχείο. Μια καλή χούστα. Κάτι. Εδώ. Είναι τι μαγειρεύουμε. Ντολμαδάκια, το αγαπημένο φαγητό του Κούλη. Γεια σου, Γκρίνχελ. Σήμερα γιορτάζουμε τον πολιτισμό και τη δημοκρατία της Ελλάδας. Βλέπεις. Ένα τσίπ δεξιά όμως, γιατί εδώ δεν είναι αυτή. Εκτός όμως έχει να κάνει επειδή το πλακάκι δεν είναι λίγο ανισόπεδο. Χαχα, καλό! Είδες, λέω και κανένα στιάκι που γεύω. Γιαουρτάκι θα φτιάξουμε στο Σάκερι Special. Δεν ξέρω. Ντολμαδάκια ορφανά Prime Minister Favorite. Πώς το έχω κάνει, λοιπόν. Γεια σου Γιώργη Λεβέντη. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι είχα κάνει. Λοιπόν, δυόζω. Μην βάλετε παραπάνω, θα γίνει μοχίτο. Είναι πλημμένος. Καλά ψήματα. Το βρήκες. Και μετά από 1,5 μήνες στο σερβερ έχεις κάθε. Zero waste. Ωραία. Τελειώσαμε τα μυρωδικά μας. Συμμαζεύουμε και συνεχίζουμε. Με πόση συχνότητα πρέπει να κονίζουμε το μαχαίρι, κάθε μέρα, πριν το μαγείρεμα. Γεια σου Μιτσέα. Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε άλλο ένα μάγμα βίντεο. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ντολμαδάκι για λαντσί. Λοιπόν, τέλος η ζύμη, λέω. Τέλος τα υλικά της ζύμη, της γέμισης. Τι θέλουμε τώρα, αλάτι, πιπέρι, λάδι. Αλάτι, πιπέρι, λάδι, ζωμό λαχανικών. Και δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Στην κατάψυξη τι φαγητά έχουμε. Έχουμε κοτόπουλο από χθες. Με ρυζάκι. Στην κατάψυξη. Όχι, εδώ έξω. Οκ. Μπορείς να το ζεστάνει. Ναι. Τέσσερα μπέλια ντολμαδάκια. Ωπα ρε πρόβλημα.
Εντάξει, θα κάνω σόκολα. Λίγα θα κάνω. Καλό το έχω ξαναπέσει το να δει. Γεια σα, Στέλλα. Ριζάκι, βάζω. Γεια σα, και Λιβάκο. Καλό δεν είναι αυτό τώρα. Έχεις φάει τον air, ναι, στο εξωτερικό. Λοιπόν, έτοιμη γέμιση και πάμε να φτιάξουμε τα ντολμαδάκια. Σ' άρεσε! Ναι, έχω φάει φοβερό ντονέρ και έχω φάει και κακό ντονέρ. Λοιπόν, τι θέλω, κατσαριόλα. Πού είναι η κατσαριόλα? Κατσαριόλα. Ρουφ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι πήραμε. Όπα. Ωραία, πώς πηγαίνουμε τώρα στα πόδια. Λοιπόν, να σου ρώσω πρώτα το νερό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάντως, είναι αρκετά εύκολος ο χειρισμός του decorate. Για μένα, δηλαδή, που είμαι άσχετη και το κάνω πρώτη φορά. Εντάξει. Είναι εύκολος ο χειρισμός του decorate. Πόσα νεράκι είχα από τη ζωή. Ρε, δεν βγαίνουν αυτά. Είμαι να σπάσω το βάζο. Τι λες, καλέ! Α, το βρήκα, δες. Πω, τι διάνοια που είσαι. Σπάρε το βάζο και μπήκε η γυαλιά μέσα στα φύλλα. Πω. Άρεσε. Πολύ καλή ιδέα. Μπράβο, κύριε. Ορίστε τι πήγα και αγόρασα από το γαμό το μουνί, πόσα νερά είχε. Το ξέρεις ότι την Παρασκευή που θα έρθει η καθαρίστρια μετά δεν θα ξαναμαγειρέψεις, ε? Για να μείνει το σπίτι καθαρό. Ή θα καθαρίζεις αμέσως μόλις κάνεις κάτι. Θα φύγω Αθήνα, αλλά... Να φύγετε, να πω τα λέω. Και εμείς παίζουμε με τον Λίνο, αλλά... Αλλά... Μη μιλέ... Αλλά μη μιλέ... Βάλε λίγο μουσική, δεν μπορώ να χωρίς μουσική. Λοιπόν, καταρχάς βάζουμε λίγα στον πάτο. Γιατί... Για να μην κολλήσουν. Δεν είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό το decorate. Μόνο μένα μου αρέσει τόσο. Δεν έχω chat. Έχεις chat. Έχω stream. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Τι έπαθε. Ωχ, αμώ την εταιρεία. Διάγραψε κάτι. Με μένα ούτσι, στραβά το καπέλο. Δεν έχω τσάρ.
Τώρα εσύ γράφετε. Άμα δεν έχει chat, πώς θα το δεις να σου πούνε ότι γράφουν. Ρε, γιατί με ταλαιπωρεί. Δες εδώ. Δεν κάνει load. Δώσε μου ένα λεπτό, θα πάω να δω. Άστο, ναι. Πάμε το κινητό. Κάτσε, τι λάθος έχω κάνει τώρα εδώ. Δεν έχει ίντερνετ το λάπτοπ. Γαμώ τη μάνα του. Ωραία. Στον πάτο μη βάζεις τα καλά. Όχι, στον πάτο έβαλα τα μεγάλα, τα χοντρά. Τα σκληρά. Και άφησα τα μικρά, τα μικρούλια για να τα διπλώσω. Ωραία, έχω τσάτ, γράψτε μου. Γεια σου, Πίνι. Ντολμαδάκια αρχαγγελικά. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα. Αμάι. Hey, Mike. Λοιπόν, έτοιμος ο μπάτος. Τσάτε εδώ και πάμε να διπλώσουμε. Πρέπει να αξίζει αυτό που κάνω, κατάλαβες. Εδώ κάτι έγινε, λοιπόν, να το βγάλουμε λίγο πιο έξω, νομίζω. Λοιπόν, τα ντολμαδάκια τα τυλίγουμε. Οι ίνες να είναι μπροστά σου. Το έχουμε. Two hours later. Λοιπόν, αρχίζουμε και το γυρνάμε και μετά φέρνουμε τη μία από εδώ, την άλλη από εδώ και συνεχίζουμε. Μπαπ, πάρτο. Τα φιλιά μου στη μαμά σου. Ο μπαμπάς σου. Βασικά, η μαμά σου. Γεια σου, Τζεοκρούς. Άρρωστο τύλιγμα. Τι έγινε, ψαρώσαμε. Τελικά, δεν χρειαζόταν να έχω μετρητά. Μαλακία, ε. Ναι, δεν πρέπει να είναι πιο κάτω. Μπα! Ψηφιακούλη, μία φέτα τη μέρα. Ναι. Και δεν παίρνεις κιλά. Έτσι έχω λίγο και κανονικά, γιατί δεν τις πίνεις. Φαγητό IRL δεν είναι υπερτιμημένο. Πολύ μου αρέσει που βγάζεις τα παπουτσάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως. Θέλει να κατέβει, το ξέρω. Αυτά τα δύο τι θέλουν. Ναι. Τίποτα, μια χαρά είναι. Για εδώ.
Πρέπει να βγουν λίγο προς τα έξω. Τρώγεται. Ποια άλλα. Δεν τα βάζω στην τράπεζα. Μπα. Μαλάκα έχουν γίνει μάστορες στο ντουρμαδάκι. Κούλι! Όλα θα λύσουν. Ξέρω εγώ. Ναι. Βαρεθήκατε. Ένα ανάσο πεις είχε βαρεθεί ήδη. Λίγο δεν είπες αυτά. Αυτή. Το σπίρο λέω για τις σαρμαδάκια. Δεν είναι σαρμαδάκια. Σαρμαδάκια είναι. Τα σαρμαδάκια έχουν κοιμά. Τι λες μόνο που τα σαρμαδάκια έχουν κοιμά. Ναι, την άλλη φορά αυτό λέγαμε. Αφού είστε άσχετοι. Μας βρίζει. Είπε σκούλι και λάγκαρε το stream. Απίστευτο. Εδώ δεν έχω ίντερνετ ρε, στο λάπτοπ. Σαρμαδάκια είναι με κοιμά, με κοιμά, ευχαριστώ. Σαρμαδάκια δεν είναι με κοιμά. Είστε άσχετοι και δεν θέλω να μιλάτε. Και κατσικανιάριδες. Και τραγιά. Και μπράβο μας. Και μπράβο σας. Δεν είναι τα σαρμαδάκια με κοιμά. Άσως να λένε. Ο ντολμάς απαντάται και ως σαρμάς ή σαρμαδάκι, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Α, στη Βόρεια Ελλάδα τα λένε και σαρμαδάκι. Εντάξει. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα σαρμαδάκι τα λένε. Επειδή είσαι περίεργη. Δεν ξέρω αν μας θεωρείς στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ. Όχι. Όχι, αλήθεια, γεωγραφικά δεν ξέρω. Πες μου, μάθε μου. Γεια σου, Ρόνο. Κουτέπια. Εδώ τα λέτε, την καβαλίκα τη λέτε καλικούτσα. Κάπως έτσι. Ναι, αυτό σε πείραξε. Γιατί είναι φοβερή λέξη το καβαλίκα και... Εσύ, Σπύρο, πώς τα λέτε στην Κέρκυρα. Καλικότσι. Καλικότσι λέει κάποιος, άι καλά, εντάξει. Ρε, μη γελάει. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Όχι. Εμείς τα λέμε για πράκια. Να, να τους. Άρα για... λέει άσχετη πραγματικά γιατί το λογικό είναι αυτό που λέω εγώ. Γιατί βγάζει λογική. Η απόψη δίστατε. Έλα, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εγώ σου το λέω με βάση λογικής. Καβαλάς κάποιον και είναι καβαλίκα. Το καλικότσι, καλικούτσες, αυτές οι βλακίες δεν έχουν νόημα. Κατάλαβες. Γεια σου, Ντρέντρουτς. Γιατί ορφανά. Γιατί έχουμε φάει πολύ κοιμά. Γιατί τα σαρμαδάκια δεν έχουν κοιμά, είναι σωστή απάντηση. Άσχετη. Ωπα ρε. Δες εδώ χαμός για τα ντολμαδάκια. Μα δεν μπορώ. Συγχύζομαι, γυναίκα. Και δεν φτάνει που έχω εδώ πέρα με τα πλακάκια, παιδεύω μια ώρα. Μου λέτε τα σαρμαδάκια με κοιμά. Θα σκοτώ να σας αρχίσω στα χαστούκια τώρα. Κανονίστε. Χοντροπατάτα, όχι, δεν κάνω πρώτη φορά. Γιατί ήταν ορφανά, γιατί δεν έχουν κοιμά. Για λαντζή. Βασικά τα ντολμαδάκια, άμα δεν έχουν κοιμά, λέγονται ντολμαδάκια για λαντζή. Τα ντολμαδάκια είναι με κοιμά, κανονικά. Γι' αυτό τα λένε ντολμαδάκια για λαντζή. Γιατί τα κανονικά είναι με κοιμά. Ο ντολμάς κανονικά έχει αμπολία μόνο. Όντως. Αυτό δεν το ήξερα. Τα ντολμαδάκια δεν έχουν κοιμά, ούτε αμπολία μόνο και είναι ντολμαδάκια. Τέλος. Έλα. Δεν μπορώ να κόρει πλακίες.
Τι φύγαμε. Να φύγει. Γεια σου, Death. Ντολμαδοπαρασκευαστή δεν έχουμε. Ναι, τα χέρια μου. Το ξέρεις ότι η γιαγιά μου Σπύρο είχε πάρει ντολμαδοπαρασκευαστή και ναι. Θυμάσαι όταν είχαν πρωτοβουλία τα στρεφτά, κάτι θείες που δεν μπορούσαν να ξέρω, κάνουν. Ξέρω, τα έχω δει. Και παίρνανε ένα κουτάκι και ρολάρανε το τέτοιο, το τσιγάρο. Το έχω δει. Υπάρχει και σε ντολμαδοπαρασκευαστή. Παιδιά, γι' αυτό λέγονται ντολμαδάκια για λαντζή. Γιατί τα ντολμαδάκια είναι με κοιμά τα κανονικά. Αλλιώς δεν θα λέγανε ντολμαδάκια για λαντζή. Ναι, μόνο που εσύ αυτή τη στιγμή πιάνω σε ντολμαδάκια. Εγώ ντολμαδάκια μου πάνε να κάνω. Δεν πρέπει να κάνεις παπολέμονο. Καλά, όχι. Άρα σωμαδάκια, άρα νίκησα. Άρα. Άρα δεν φάτε με την κούραση. Πάρ' το ρε. Ο μπαμπάς σου είναι. Το τέλειο ντολμαδάκι. Αυτό λέω Pinhead. Γι' αυτό λέω ότι τα ντολμαδάκια είναι με κοιμά και γι' αυτό λένε ντολμαδάκια για λαντζή. Γιατί είναι χωρίς κοιμά. Αλλιώς δεν θα λέγανε ντολμαδάκια σκέτο. Αυτό είναι το argument. Δεν είστε καταλάβει ακόμα. Το ξύλο δεν καταλάβει ακόμα και λέει αυτό το τραγούδι που ακούω με σπαταρχίδια. Πόσο. Τι είπα. Εδώ πέρα ακόμα λέμε για ντολμαδάκια στα αρμαδάκια. Ντολμαδάκια και γεμιστά πάντα χωρίς κοιμά. Συμφωνώ. Πάρα καλά. Έμαθες να τρως. Για να γεύεσαι τις γεύσεις της φύσης. Άρχισε ο άλλος τώρα το trigger από εδώ με την κοιμά. Άρα τα γεμιστά με κοιμά είναι γεμιστά για λαντζή. Όχι. Γι' αυτό λέμε γεμιστά ορφανά. Γιατί τα γεμιστά κανονικά είναι με κοιμά. Όχι. Εντάξει, δεν θα απαντήσω. Δεν θα πω τίποτα. Βάλε μπέτ, ναι. Ο Μότορις. Γεια σου, Μάνο. Δεν έχουμε γιατί. Κόλλησε. What? Δεν μπορώ να το γονίσω, κόλλησε. Μπράβο. Α, δεν έχει ξένα. Εντάξει τώρα. Άμα δεν μαλώσουμε και για κάτι να πούμε εδώ πέρα να λογομαχήσουμε. Να περάσει η ώρα. Το τσάλι θα γίνει, ναι. Ο Σύφη ρωτάει αν τρέμεις. Ο Σύφης έχει όρεξη. Αλλά δεν μας λέει γιατί. Τι εννοείς? Να έχουμε κι εμείς όρεξη. Θέλει μέσα. Α, για να πάνε τα καφέ εκεί μαζί, ε. Πρέπει να βάλεις κάρδαμο, αλλιώς θα είναι β' ποιότητας. Κάρδαμο πού, στη γέμιση? Όχι. Αρνητής κάρδαμο. Εδώ δηλαδή. Εδώ. Πίσω δεν θέλει. Όχι. Τουλάχιστον φαίνεται ωραίο.
Δεν είναι τζάμπα όλος ο κόπος. Πεινάσαι. Σαλαμάκι. Είπες μια παράπονο Παναγία μου. 20 θα ήθελα αν ήμουν 8 ετών. Ναι. No. Αν και πιστεύω ότι ήθελα ζεμάτισμα, μακάρι να μην σκληρά. Μακάρι όλα τα μακάρι. Ένα πουλιά ρεντζί. Όλα καλά. Γεια σου για να ρου. Ακούω εγώ. Think positive. Το σημερινό στιγμή είναι χορηγία Μητσοτάκη. Ένας φίλος έχει φάει 100 ντολμάδες σε μια μέρα. Τι συνοδευτικό. Σως γιαούρτι. Mm. Δεν το ζεμάτισε το φίλο. Όχι, τα πήρα έτοιμα. Σκάμαρα. Και γιατί σκάμαρα. Γιατί την άλλη φορά που τα είχα πάρει φρέσκα, ήταν σκληρά. Και λέω τώρα να τα πάρω έτοιμα, μήπως έχει διαφορά. Θα δείξει στο χειροκρότημα. Να σου πω τη συνταγή. Ωραία. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση να κάνω ένα διάλειμμα γιατί κουράστηκα. Κάτσε τώρα όμως. Φύλλα, αμπελόφυλλα. Ή τα ζεματάς ή τα παίρνεις έτοιμα μαγειρεμένα. Μετά, ναι. Γέμιση. 250 γραμμάρια ρύζι καρολίνα. Στο νερό καθάρισμα. Να φύγουν τα αλεύρια. Τα άμυλα. Μέσα. Ένα κρεμμύδι ξερό τριμμένο στον τρίφτη. Μία μικρή ντομάτα τριμμένη στον τρίφτη. Φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό, δυόσμο. Άμα θες βάλει και λίγο άνηθο, εμένα θα μας αρέσει. Λάδι, αλάτι, πιπέρι. Ζωμό λαχανικό. Γεια σου μάνα. Γεια σου μάνα. Για όλα έχει ο Θεός. Γνώμη για μπέργκερ με κασέρι, σως, μαγιονέζας, πίκλα, λάχανο, προσούτο. Όχι. Το μπέργκερ για μένα είναι μπιφτέκι, τσένταρ ή τύπου αμερικάνικο τυρί, κρίσπι μπέικον, μαγιονέζα, πίκλα. Αυτό είναι το τέλειο. Αυτό είναι ο goat, ο δικός μου. Εδώ δηλαδή. Γεια σου, Άσλαν. Ο Ιωαννίδης ο Μπέργκερ, ο Goat. Τηγανιτό αυγό, ναι, βάλε. Εγώ το θεωρώ υπερβολή. Μετά χάνεις και την οστιμιά του μπιφτεκιού ρε φίλε, χάνεται. Με τις γεύσεις πολλές. Αν έχεις καλό μπιφτέκι, δεν θέλει πολλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πίκλα στο μπέργκερ. Η πίκλα φέρνει ισορροπίες. Κόβει τη λιπαρότητα και τα κάνει όλα γαμάτα. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλα στη γεύση σου. Ναι, κατάλαβα τι λες. Τώρα το είδα αυτό, εδώ το κενό λες. Ναι, αλλά δεν πρέπει να κάτσω το κάνω τώρα, να ξέρεις. Όποιος βάζει μπέικον στο μπέργκερ θα πρέπει κάθε πρωί να ζητάει συγγνώμη. Α, είσαι άσχετος τελείως, εντάξει. Πες μου ότι είσαι άσχετος, πρέπει να μου το πεις. Η μάτζη, μαλάκα, μην βάζεις μπέικον. Ο άλλος είπε ότι τρώει μπέργκερ χωρίς μπέικον. Ναι! Δεν μπορώ να το κάνω δεκάλεπτο. Όχι. Κρίμα. Πολύ υγρά είναι τα φύλλα. Αχ, ναι. Υγρασίες. Τα μπελόφυλλα είναι απλά βρασμένα. Ναι, βρασμένα.
Καλά, ο Killer τον πήγε αλλού. Ναι ρε πάνω. Περίμενε, περίμενε, απ' τη Ιωσή, απλά κάνει τα λίγο. Ωραία, τι θέλει τώρα. Μία λαβίδα! Ποιο! Πίπος 4K, έσπασε. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεϊντάκι, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε. Ένα σο παρακαλώ, όλοι φόλο ου. Θα το κάνω. Τι τρως μπέρκερ χωρίς μπιφτέκι. Περάστε έξω. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Γεγεγιο. Αυτά είναι δύο. Είχε κάνει το κεφάλι μου. Και τι φαίνεται έτσι τώρα. Τι κάνουμε όπως είμαστε. Α, κάνουμε ντολμαδάκια. Όχι, θέλει. Αφιερωμένο φαγητό μέσα, για τον μπούλι. Ναι, ναι. Μήπως άκουσε εμένα. Φαντάζεσαι να έχει πει κλέψει στο σπίτι μας. Πάρ' το. Μου κάνεις έτσι και πω κάτω να κοιτάξεις τώρα. Από κρέας μόνο κατόπουλο γαλοπούλα, sorry. Εμείς λυπόμαστε για σένα. Όχι εσύ. Λοιπόν, η πρώτη στρώση έγινε. Προχωράμε. Μέχρι να τελειώσει η ζύμη. Ή η γέμιση. Ντολμαδάκια, yes sir. Γεια σου, Wild. Ε, εδώ είμαστε. Έπος. Γεμιστό μπιφτέκι με τη ρίγα, το πόρες να βγαίνει μαζί με την κατώ εδώ. Το πάνω αριστερά από τηλεόραση. Αυτό εδώ και το δίπλα του. Γιατί δεν κάθεσαι. Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει η όρθια. Επειδή κάθομαι πολλές ώρες μάλλον. Δεν μπορώ να το βρω. Πάνω το. Όχι. Αυτό το έκανα. Το δίπλα θέλω. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το κάτω. Το πάνω δεν θέλουμε. Μην τη φορτώσεις πολύ την κατσαρόλα, γιατί τα πάνω-πάνω δεν θα ψηθούν καλά. Τι να φορτώσω, θα τα βάλω όλα. Αυτό να. Και ό,τι γράψει. Εγώ θυμάμαι η γιαγιά μου και η μάνα μου κάνουν μια κατσαρόλα τζίγκα. Και μαγειρεύονται όλα. Πώς το κάνουμε αυτό. Τι είναι αυτές, καλύτερες. Επέστα ρε Twins. Καθόμαστε όλη μέρα. Ελπίζω να είναι μια τελευταία σειρά να το πιάνει και να μην αφήνει κομματάκι. Για να δούμε. Έλα καλό μου. Ναι. Κανονικά θέλει όσα ο πάτος της κατσαρόλας, άντε και μια στρώση από πάνω. Τι λες Ειρήνη, ούτε καν, δεν ισχύει αυτό. Κατσαρόλα γεμίζει. Ειδικά οι γιαγιάδες παλιά βγάνανε μια κατσαρόλα και τρώγανε δύο μήνες. Ναι, όχι, δύο χρόνια τρώγανε. Δεν βάζανε μια στρώση. Όπα ρε, τι κάνουμε. Καλά έχω γίνει, master. Master of disaster. Πραγματικά, master. Ο θεός του ντολμαδακίου. Ντολμαδακίου. Ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπό. Να
Γιατί όχι στο φούρνο. Ντολματάκια στο φούρνο. Τα ακούσαμε κι αυτά. Δεν το πιστεύω. Ρε, τι θα ακούσουμε άλλο, ρε. Αχ, θα πρέπει να βάλω κι άλλα. Γιατί? Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι μια γραμμή. Είναι χοντρό. Και είναι και από πάνω μέχρι κάτω. Εκείνες μαζευόταν 5-10 θείες πάνω από ένα μεγάλο μπάου και φτιάχνανε 100.000. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Πολύ ταλέπα σήμερα. Στο φούρνο δεν γίνεται. Ρε, το ρωτάτε legit, τι τρολάρετε. Ποιο φούρνο, ρε, τρελή είστε. Πώς θα μαγειρευτεί στο φούρνο, αφού πρέπει να βράσει. Γεια σου Ανολάζε, ο πρώτος ποιος είναι? Ισχύει το Ίντσεν. Μαρίκα, Ντολμαδάκι, DRS. Γεια σου Κάλπα, πέτυχε η ληστεία χθες. Ληστεία. Οι περισσότεροι, βασικά οι μισοί νομίζω ξεφύγαμε, τον μισούς τους πιάσανε. Πόσους πιάσανε, πόσους ξεφύγαμε, πόσους πιάσανε. Ξέρεις, ο Σύφης μόλις σε ξεπέρασε. Α, γι' αυτό μου έλεγε ότι είχε ότι έχω ανταγωνιστεί πλέον. Άρα μαγειρεύει αυτή που ήταν. Φαντάζεσαι αυτή να μας δώσω στην αστυνομία. Όχι, δεν το φαντάζομαι. Να πάω στο χωρίδιο. Σε γάστρα. Γιατί στη σκάφη τα έκανε. Πρώτη φορά τα ακούω. Άντε τώρα που σωματίζω ένα κουτάκι εδώ πέρα. Είδα το χταπόδια στο Lidl στην Κύπρο. Wow. Φοβερή προσωπικότητα. Ένα. Ναι, μωρέ, σιγά. Και δηλαδή, μην τα κάνω σε μια μέρα τι έγινε. Ε. Και να μην τα κάνουμε σε μια μέρα τι έγινε, λέω, σιγά. Ε, ναι, ήταν ευκαιρία, εντάξει. Πες να το πέτυχα με τίποτα. Υπάρχει όντρο κύμα παρπή, ναι. Γεια σου, εξεγγίσου. Πρώτη για δες. Όχι, λίγο κάτω θέλει ένα τσίκ. Εδώ. Τίποτα, κράτη. Λοιπόν, το χειρότερο στο διαδικασία, ξέρετε ποιο είναι. Παπαριά σου τα χέρια σου. Όχι. Όχι, γιατί είναι στραβό. Γιατί είναι. Γιατί έχει μόνο τη μία πλευρά. Εγώ κουράστηκα μόνο που σε βλέπω. Ε, δεν έχει πολύ ακόμα, τελειώνω. Ναι, και από κοντά δεν φαίνεται, γιατί έχει αυτή τη γραμμή την μπλε. Δεν έδρομαι, δες εδώ. Είναι από τη μία πλευρά μόνο. Να το κατεβάσω όλο κάτω. Χινκάλι έχεις φάει, όχι. Πώς δεν έχουμε φάει, στο Street Food Festival το φάγαμε. Τι είναι το χινκάλι, θυμίσαι μου, τα ζυμαρικά. Όχι, πυλμένια είναι. Πυλμένια είναι. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχω φάει. Κι άλλο θέλει. Υπάρχει μηχανή για το ντολμαδάκι. Φίλε, κουράστηκα, ε.
Αλλά το χειροποίητο ήταν πιο ωραίο. Περίεργο σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Α, δεν έχει ενωθεί καλά, μάλλον πρέπει, ναι, πρέπει να κατέβει πιο κάτω τώρα. Το πάνω πρέπει να κατέβει πιο κάτω. Πω πω, χθες έφανα ντολμαδάκια. Με σωσάκι. Γιατί να είναι εδώ, όλα είναι εδώ, όλα είναι εδώ. Παιδιά, τελειώσαμε. Δεν έχει μείνει πολύ ακόμα. Τι έγινε πάλι? Τι έγινε πάλι? Πόση ώρα πράσινη? Μία ώρα. We cook that in Egypt too, in all of Arabic countries, I think. Κατσική σου γιορτάκι, καμία σως. Σως γιαούρτι θα κάνω. Θα τα αποκόψεις? Όχι. Χινκάλι έχεις φάει? Όχι. Ωραία, θες να δοκιμάσεις να κάνεις τα τρία τελευταία? Να κάτσω να φάω. Παρακαλώ. Για να δεις και το χειρισμό λίγο των παιδιών. Πες μου τι βοήθεια θες, πες μου, ναι. Πόσα είναι, τα μέτρησες? Όχι. Έχετε βάλει στοίχημα? Θα τα μετρήσω, περίμενα να τελειώσω. Ποιο πίσω πάνε? Άλλο. Όλα κάθε τέλεια. Πάμε να κάνουμε το τρίτο τελευταίο και άσχημα να φάω. Όλο κάτω δεν θέλει, είναι καταπληκτικά, αλήθεια σου λέω. Είναι τα πιο όμορφα κουτάκια που έχω δει, αγκαλιάζονται περήφανα το ένα με το άλλο.
Έχουν κομπώσει τόσο ωραία που δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι είναι κουτάκια πια. Τελειώσαμε, ρε. Και ακόμα 6 και 10. Ψ, καλά, το έχω κάνει σπίτρα, να ξέρετε. Τέλος. Βγαίνει άλλο ένα. Όχι. Εδώ ο μπαμπάς. Όχι, living room. Ένα living room και μετά... όχι καρέκλα, αυτό που είναι στον τοίχο. Στο τρίτο, το τελευταίο. Στο τρίτο στις τελίτσες δηλαδή πάτα και πάνω στο τελευταίο. Κοίτα εδώ το τελευταίο μου σκίστηκε. Έμπερ. Το μετακινείς με τα βελάκια, το γυρνάς με το. Γεια σου, περίμενε. Πότε έχουμε μέρα που σχολιάζουμε το πώς πήγαν οι streamers, σύντομα. Έρχεται. Βρίζουμε από το πρώτο. Είμαι 6 ώρες εδώ. Ε? Α! Βρίζουμε από το πρώτο, έτσι. Και είμαι 6 ώρες εδώ και φτιάχνω κουτάκια. Μου δεν έχουμε πρόβλημά μου. Μιλάω εκεί και σου δώσω μία ανάποδο. Γιατί αφάνει. Το σεβόλο με τρεις τα κουτάκια ένα-ένα, να μου πει πόσα είναι. Πω μου βούλια στα χέρια μου. What the fuck. Για να πάει πάνω κάτω, πρέπει να πατάς το control και τα βελάκια. Εντάξει. Τι έκανε το 4. Εντάξει. Τι υγρά ρίχνεις για να βράσουν. Νερό. Υγρά φρένων μπαταρίας. Καλά το. Ευχαριστώ για το νεράκι. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό τώρα μπορώ να το διατηρήσω κάπως. Να βάλω νερό. Ωρε Παναγίτσα μου, γεια σου Μωσάρα. Νομίζω η γυλιά μου θα βάζει κατάψυξη κάπως, όταν τα ζεματούσε και μετά. Έτσι, με στο γυαλί θα σπάσει. Σε τέτοιο, σε πολυπάν. Σε πολυπάν, σωστό. Άντε. Ένα τικ μέσα και ένα τικ πάνω νομίζω. Θα πας στο από κάτω, όχι εκεί που αγοράζει. Και σου μένει και το βάζω, στο από κάτω, που δείχνει όλα τα προϊόντα που έχουμε αγοράσει. Λογικά θα το τελευταίο, να το πατάς και θα σου φωτίζει εκείνο το κουτάκι. Γι' αυτό σε χαίνω με τη σκου. Ε. Λοιπόν. Τι θα βάλουμε εδώ μέσα τώρα. Τις κουζίνες. Στα σπίτια δεν έχουμε ούτε ένα βάκουμ. Λοιπόν, πόσα είναι. Α, δεν μπορώ να μετρήσω πόσα είναι.
Θέλει. Είναι τώρα πάνω στο άλλο. Πάνω. Και θέλει να το γυρίσει. Δεν έχω ιδέα πώς είναι. Ή να το πας μέσα να το γυρίσει κι άλλο με το 7. Λοιπόν. Ένα τσικ. Να. Λίγο ελαιόλαδο. Άμα δεις το stream θα καταλάβεις. Ναι. Έχουν βάλει μπετ, να το γυρίσουμε. Λοιπόν. Ένα λεμονάκι μέσα. Ωραία. Και νερό. Αλλά νερό ζεστό, όχι κρύο. Πάμε το ζεστάνουμε. Νομίζω θέλει ένα τσίπ προς τα μέσα. Όχι, νομίζω θέλει σίγουρα ένα τσίπ προς τα μέσα. Θέλει κι άλλο δεξιά. Γιατί αν έρθει. Έλα εσύ να το δει για να καταλάβει. Γύρω την κάμερα σου έτσι και δες. Το ποντίκι, το ποντίκι. Που φαίνεται σαν να έχει κενό εδώ. Γιατί δεν κάναμε το λεμόνι σε στρογγυλές φέτες να τα καλύψουμε από πάνω. Θα βάλω πιάτο. Δεν θέλω πολύ λεμόνι. Γιατί άμα την κόψω φέτες, μετά θα λεμονίσει πάρα πολύ. Το μπιλιάρδο θα είναι το μάτι μου το λίθωρο που τρέχει. Θα φύγει. Γιατί? Για να μην τρελαθώ. Αφού είπαμε ότι γιατί δεν έχει ίντερνετ γάμο το σπίτι σου για PC. Για να. Αγιά μη σου. Σου είπα λίγο πάνω και λίγο δεξιά. Ερώτηση. Νερό βάζω ίσα ίσα να καλυφθεί ο πάτος. Σωστά. Όχι, ίσως και λίγο μέσα να μην το σε μένα μίλησες, όχι. Νερό μέχρι να καλυφθούν τα σαρμαδάκια. Όλα. Ναι. Θα πάρα πολύ νερό. Εγώ λέω να βάλω ίσα ίσα στον πάτο. Και να το ξαναελέγξω. Η γυαλιά μου έτσι το κάνει. Εντάξει. Γεια σου Πανάς. Πω, μυρίζουν υπέροχα τα γυαλιά μου. Αλλά έχουν φαφατιάσει. Α, πρέπει να βγάλουμε και το έπιπλο πιο έξω τώρα, είναι σαν να μπαίνουμε στον τοίχο. Καλησπέρα, τελικά αλλάξαμε σερβερ. Όχι, στο Blacklist παίζουμε. Θα κάνουμε και το σωσάκι, ε. Να πάει μασάζ. Δεν πήρα τηλέφωνο, ρε. Νερό, βάζει, καλυφθούν το λιμαδάκι. Ωραία. Οκ. Χαμηλώνεις την ταχύτητα να σε βοηθάει. Λαγκ. Το άλλαξες. Πολύ. Υπερβολικό. Ενοχλητικό. Ήταν αρκετό. Γεια σου, Μαρέ. Πρέπει να τα σκεφάσεις με αρχικό πιάτο για να μην ανοίξουν. Ναι, το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Ωπα ρε, έχω τσάτ επιτέλους. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε μένα, όπως το έλεγα πριν το βλέπω και τώρα. Και δεξιά θέλει και πάνω θέλει. Εντάξει, φουλ λεπτό για τώρα αυτό.
αυτό, εντάξει, μην παιδεύεις, απλά βάλτε τα άλλα από πάνω. Εσύ είστε πίσω, ναι. Κάτσε, μαλακα, τόσο πολύ κολλάει. Ωραία, τώρα στο εδώ πέρα είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι, ναι, τέλειο. Ω, κολλάει γάματα. Εγώ θέλω απλά να φάω. Λες να κάνει παραπολές στο μάτι. Τώρα καλύτερα. Τι, όχι. Φίξ. Πομπ. Μάλλο. Ένα τα-τα-ρα-τα-τα-ρα-να. Πομπο-πομπο-πομπο-πομπο. Παμπαρου-παϊ-τα-τι-τα-ρα. Κάτι σπάει θα κάνει. Τι θα κάνω τώρα. Αφού το WiFi είναι για τον μπούτσο. Σας παρακαλώ, γίνεται καλά μια φορά. Μια φορά ήταν για τον μπούτσο. Ρίτα, τα προηγούμενα ήταν το φύλλο κακό. Ναι. Και έβαλες και τα λεμόνια εκεί πέρα που σου είπαν τη μαλακιά και πίκρυσα. Τα λεμόνια. Μπράβο. Δεύτερη φορά την μαλακιά. Ωραία, τα βγάζω. Στο είπα και την άλλη φορά τα λεμόνια μου σου πάνε να πικρύσει. Απλά το κόψα στα τέσσερα για να μην έχει... Δεν βάζεις λεμόνια την ώρα που βράζει. Εντάξει. Με τη φλούδα, πικρίζει. Με το βέβαια τι έγινε πότε το κόβεις, σύντομα. Στίβεις λεμόνι μέσα. Πού, στη γέννη εδώ, ναι, στην κατσαρόλα. Ναι. Είσαι σίγουρη. Έτσι έχω κάνει η γυλιά μου. Ωραία, να βάλω. Δείξε μία τα καθαρά παιδάκια που είσαι ντουλάπη, τρώνε τώρα κάτι αντίστοιχο με την πηγή μας και κάτι κολλητοπίδα τους. Ρε Μητσό μου, κάνω κάτι τώρα. Έλεος. Καλή νύστα σήμερα. Είναι καιρό τώρα, λίγο με έκανε έτσι και ζάμπωσα. Ζάμπωσα. Ζαμπόνιασα. Λοιπόν, νεράκι είπαμε μέχρι να καλύψουμε τα ντολμαδάκια. Εδώ το κοτομπλάκι χθες ήταν γαμάτο, τώρα ήταν φουλ στεγνό. Ε, λογικό ρε. Δεν κατεβαίνει. Μάικ. Μήπως πρέπει να φύγεις. Έξω. Εσύ τραγουδάρα. Στείλε δύο μήνες. Εννοείται. Ερώτηση. Να βάλω και ο Μπάμα για βάρος. Ένα πιάτο και ένα πιάτο ανάποδα. Και γέμισε το μπρίκι με νερό και βάλω το από πάνω. Αυτό για δες εδώ. Έχεις βάλει πιάτο από κάτω. Ναι.
Έχει νερό μέσα αυτό ή θα αρχίσει να χοροπηδάει η κατσαρόλα? Έχει νερό. Οκ. Απλώς σκέφτομαι είναι πολύ βαρύ. Τι πες? Σκέφτομαι είναι πολύ βαρύ και το πατικό σου. Απλά δεν θες να χοροπηδάνε. Balkan Engineering at its finest. Κολλάω πολύ. Γιατί με κάνετε unban, ε? Έρχομαι σε ένα λεπτό. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη, αυτά τα ξεχνάμε. Και πάμε να κάνουμε το σουσάκι. Για να μην έχει απορία. Λοιπόν, σωσάκι γιαουρτάκι. Αγγολέμα θα φτιάξουμε, όχι, σως γιαούρτι. Πόση ώρα θέλουν, καμιά ώριτσα. Άρπαξα το πρώτο, περαστικά. Λοιπόν, τι θα βάλουμε μέσα, λίγο μετανό, λίγο δυόσμο. Κανονικά βάζουν και άνηθο. Αλλά εμάς δεν μας αρέσει. Μάικ μου που ξέρεις τι λέω, μήπως αυτό το κομμάτι εδώ πέρα που είναι πίσω από το σαλόνι που δεν ξέρουμε και καλά τι να το κάνουμε, να γίνει τύπου σαν playroom, δηλαδή να μπει εδώ το μπιλιάρδο και τα άλλα τα, και αν θέλουμε κάτι άλλο. Και να είναι κομμάτι, ξέρω εγώ, αυτό, playroom, διασκέδαση. Το τέρμα πάνω νομίζω θέλει ένα τσικ πίσω, πιο μέσα δηλαδή. Ναι, ναι. Knife skills. Λοιπόν. Γιαούρτι. Στραγγιστό πλήρες. Perfect. Πώς τα πετσόκοψα έτσι. Πραγματικά. Ωραία, κάτσε να βγάλω το έπιπλο προς τα έξω και την τηλεόραση. Γιαουρτάκι κουκάκι. Λοιπόν, αυτό που κάνω, special. Αυτό εδώ με τα φώτα και με τα κάδρα στον τοίχο πολύ μου άρεσε, να ξέρεις. Μ'
γιαούρτι, τι πράγμα είναι ρε. Πόσο πολυχρηστικό είναι. Πόσα πράγματα μπορεί να κάνεις με γιαούρτι. Ακραίο. Δεν είναι αυτό. Όχι, το τρέπει από κάτω ψάχνω. Πρωθυπουργικό φαγητό, έτσι, αφιερωμένο. Μπορεί να κάνεις το καλύτερο βασικά που είναι το τσατζίκι, ισχύει. Τσατζίκι είναι S. Λοιπόν, τι θέλω. Ξύσμα λεμονιού. Και χυμό. Νομίζω το είμαστε. Θα πρέπει να δείξω το προσφέρε να πάνε τηλεόραση. Επίτηδες το έκανα ένα ευθυνό, να μην είναι τέρμα κορυφό και καλά που είναι ζαγρέτο πίσω. Όχι, δεύτερο τηλεόραση που έρχεται από πάνω κατευθείαν. Και νομίζω ότι την έβαλε και στην ευθεία της. Από τα πλαϊνά τη βλέπεις εσύ. Αυτό πιο όπορα εδώ. Πάει γι' αυτό. Τι μέσα, χυμό. Δεν είναι ακριβώς. Θα βάλω μισό και βλέπουμε. Πότε με το κομίζουμε λέει εδώ. Πω πω, έδειξε πολύ όμορφο. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Ελαιόλαδο. Ας δεν τελειώσουμε ακόμα. Εγώ έχω άλλη μία ώρα να κάτσω. Μέχρι να πάω για παλιά. Και θα κάνω λεπτό αλατάκι. Θα βάλω τηλεκοντρόλ, θα βάλω κάτω σάκι, θα βάλω κάτω, δεν ξέρω, κάτι. Εδώ είναι η φάση δοκιμάζεις και διορθώνεις. Η ιδέα μου πώς φάνηκε η δεύτερη εδώ. Θες να το κάνουμε έτσι. Ναι. Κλέιρον, θα μπει το... Θα μπει, ας πούμε, τον μπιλιάρδο, ας πούμε, κάπου εδώ. Και εκεί, στο στήθι, μπορούμε να το κάνουμε κλέιρον. Διάφορα αρκετές και τέτοια. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε τώρα, δεν βάλουμε 100 τέτοια να είναι σπίτι ή να το δάξει. Μόνο μπορεί να είναι γωνιά πλέον, να έχει 2-3 πράγματα τέτοια. Γεια σου, πίγκα σου. Λοιπόν, για να δοκιμάσω. Δεν ξέρω. Πολύ ξυνό. Γιατί είναι ότι κάνει και όλο τέτοιο. Ναι. Τέλειο είναι. Ωραία, κάτι βούτες εδώ μέσα. Πάω, το δούμε. Το αφήνω και τελευταίο αυτό στην τελική. Ναι, άμα θέλεις να αναλάβεις το πλέον, εδώ. Τέλος. Ή να το αναλάβω εγώ. GG, αυτοί είμαστε. Λέω τώρα, γενικά σου λέω. Σαν πώς σας φαίνεται. Πήρα λάδι τον τοίχο. Που ήταν καφέ. Γιατί καφέ, αφού άσπρο ήταν το πλακάκι. Γιατί είναι καφέ. Δεν ήταν άσπρο, αυτά ήταν. Τέτοιους χρωματισμούς έκανε. Θα βγάλει τρόπερ, σίγουρα. Καλά το σαλόνι είναι πάρα πολύ κόζι και όμορφο. Να πω κάτι. Το φτιάχνεις τόση ώρα. Πόση ώρα θα κάτσεις εκεί μέσα. Δεν ξέρω.
Σχεδόν ποτέ δεν καθόμαστε. Αυτό λέω. Άλλο αυτό. Άλλα ντάλλα. Λοιπόν, κάνω κάτι εδώ πέρα. Ράφα. Τι. Δεν έχεις φαΐ. Έχει λίγο, αλλά είναι κοιλιόδουλος. Ναι, και εγώ πεινάω όμως τώρα. Κάνε το στάκι. Το στάκι. Τι θα θες. Έλεγα να παραγγείλω. Α. Λες να αντέξω. Λες να σφίξω τα δόντια. Κολλάω, το ξέρω, πάμε μέσα τώρα. Λοιπόν. Ναι. Πήγαμε. 6, 7, 8, 9, με αυτά παίζεις. Α, κάτσε να πάω να φάω. Για να το βάλεις στο πάτωμα, πάτα κατευθείαν το άλλο. Νομίζω άλλο τη μία. Και κουμπώνει πάτωμα. Τα κουμπιά που χειρίζεσαι είναι 7, 8, 6, 7, 8, 9, τα βελάκια και τα βελάκια με πατημένο κοντρόλ που κάνουν κάτι διαφορετικό. Μη ράψεις. Φαντάζομαι το σπίτι. Μόλις τώρα. Γιατί μου φαντάζομαι το σπίτι, δε. Δεν είναι κανένα το σπίτι, μόνο εγώ είμαι. Και χορεύω. Ρε, δεν... Άρα δεν είναι εκεί. Ότι είναι το μπιλιάρδο ότι κάνει, ότι δεν ζω εγώ. Το έχω σε... Ας το λίγο να το δω. Όχι ρε, ένα το στάκι κάνω και πάμε μέσα. Να το. Σου είπαμε το άλλο πάει κατευθείαν πάτωμα. Τι απρίμα, μία ώρα πέρα. Αλλά εγώ έλεγα ακόμα πιο έξω να το φέρουμε. Έχουνε μιλία τα θες. Όχι. Ε. Και εσύ θες να το πας τώρα εδώ με τον τοίχο. Δεν ξέρει, γιατί εγώ λέω να βάλουμε κι άλλα πράγματα εδώ. Και εδώ άμα το βάλουμε πιο μέσα, όλος αυτός ο χώρος εδώ που είμαι τώρα εγώ. Τώρα συμπληρώνω τα 15 λεπτά. Ρε, γιατί με τρολάρετε, ρε. Ρε, γαμώ την εταιρεία. Θα μου πείτε πόσα λεπτά έχει ακόμα. Τα έκαψες, άστα. Ισχύει. Πούτσα μας. Tweet, Σάτμα, λέγω. Ράφα, με κοροϊδεύουνε.
500-135.000. Βγάλ' τα, δοκίμασέ ένα. Ρε μη μην... Είμαστε στη μία ώρα και ένα τέταρτο. Στη μία ώρα δεν είχανε βράσει. Για να δούμε τώρα. Ησυχία. Άστα να τραβήξουν στην άκρη με πετσέτα. Ωραία, να τα αφήσουν να κρυώσουν. Και άμα δεν είναι έτοιμα, θα μπορούν να θέλουν κι άλλο βράσιμο. Περίμενε. Περίμενε. Να δοκιμάσω. Μπορεί να θέλουν κι άλλο βράσιμο. 19.33 έφυγε από την κουζίνα και είπε 15. 15.33, 48. Ωραία. Πέρασε το τέρμα. Πάμε. Okay. Δες εδώ. Αλλά από εδώ, μια χρυαβά. Καλά πήγε αυτό. Α, και εκεί. Μια χαρά είναι. Και αρπάξανε και λίγο έτσι να είναι μπουτανιάρικα. Ναι, Ραφα, ναι. Το ρύζι, δεν πάει καλά αν είναι βράση. Ντολμαδάκια. Καρβουνάκια. Ναι, στο για πρέπει να δω αν έβρασε το ρύζι, μαν μου. Άμα δεν έβρασε, τι να τα βγει στην άκρη. Ατρόπο κόρ μετά. Έβρασε. Πω! Ραφά, έσπασε. Μα λέξεις από γεύση είναι ρέστα. Έχει αρπάξει λίγο αλλά γαμάει. Είναι νόστιμο. Πω! Καλά με το σωσάκι ξεφύγαμε. Μποϊκότ, άστο. Έσπασε. Πω με το σωσάκι δίνει φούλη, ε. Καλησπέρα. Φίλε του Μαζίτικο, ναι. Γνώμη για μπέργκι, μοσχαρίς και μάτσα, τέτα καλαμένο γραμμίδι, μπέργκι, μοσχαρίς, αυτά. Όλα μέσα. Γεια σου, ντολμαδάκια. Το σωσάκι είναι γιαούρτι. Να κάτσω να φάω 30 και να πάω να κοιμηθώ. Όχι, το φαντάστηκα. Ωραία, να τα αφήσω να κρυώσουν, δεν είναι να φάω. Κομπλέ. Καλά γαμίσια. Καλώς. Τα λέμε. Πόσο θέλω, κάμισα ώρα, να κρυώσουνε. Γνώμη για μακαρόνια με γιαούρτι, εμετός. Εμετούλης. Να πιω και μια σόδα, έτσι, για την κάβλα.